καλησπέρα σε όλους από την Ζωφριά. 10 διαγωνιστή για τον 4ο όμιλο της καλοκαιρινής development derby ουραγών της Οκτάδας. Τζιβάνα στην 8η θέση με 3-6-3-6 και η Ιντερσίτη στην 7η. Τελευταία αγωνιστική και για τις δύο ομάδες. Απέναντι σε Βαλχάλα ιτήθηκε η Τζιβάνα. Η Ιντερσίτη έχασε από την Κιλιό με 48-59. 6 από τη μία, 6 και από την άλλη. Πρώτη αποχή την Ιντερσίτη, που κατεβαίνει με Σιρνιώτη, Παρίμπα, Λαφούτη, Σταυρόπουλο, Πασιμινό και Νικολάου. Αυτή είναι. Τους πέτυχα και πρόσφατα στον Κολονό που ήταν πεντάδα, αν θυμάμαι καλά τότε. Τον Μπάστο από τον Νικολάου. Και για την Τζιβάνα, η οποία κατεβαίνει με πεντάδα εξάδα ανάγκης και τον Πεκανή στον Παγκό. Πρώτο καλάθι και τον Τσιχαρούλα. Το 23 είναι 23, Κυρικό. Ναι. Μαλαφούτης θα την πάσει στο σπαί, επιστρέφει σε εκείνον την μπάλα. Είναι κυκλοφορία Σιρνιώτης από τη γωνία, δεν απαντά. Εγώνα τον Φραγκούλη. Καλτούπη Σιμπούρης, Κιθαρόλας, Χρήστος και Μανώλης, Σομιάδης και Φραγκούλης. Η εξάδα που θα διαχειριστεί ο coach Πεκανής στον Παγκό. Προσπίση του Κιθαρόλα για τρίτο σούτ άστοχο από τον Χρήστο. Είναι ο Χρήστο με το 7 και ο Μανώλης με το 23. Σπαίσει από κοντά, το βάζει και αυτό ο Φάνης. Πρώτη πόντι για την Ιντερσίτη. Σπαί. Οι ομάδες οι οποίες είχαν δεχθεί μέτωπες πριν 2 χρόνια, θυμάμαι καλά, στο σημερινό πρόγραμμα της development, στο δεύτερο όμιλο. Θα παίξει κάτι πάλι και με τους δύο, με την παλιά μου την ομάδα. Η Τζιβάνα έκανε φοβερό σημερινό. Πήρε και το αστεράκι για φέτος, το πρώτο της ιστορίας της. Ήταν το μεταβλό από τον Φραγκούλη, πρώτο του μάτς. Με καλά πριν από τον Μανώ, τον Κρυφαρόλα και ένα τρίποντο δώρα από τον έμπειρο περιφερειακό της Τζιβάνα. Κάνει την μπάλα, κλέβει από την άλλη ο Σιρνιώτης. Λάου, παίρνει κάτι μαζί τον Τζουμιάδη, γυρνάει, προσπίτε και τον λένε ωραία πτώση. Φοβερή ζέστη στην Ζωφριά. Φοβερά της για 3, σιγάρα δείχνει το σύνδερο, εγώ είμαι Σταυρόπουλου. Βρει χώρο, σηκώνεται και η μπάλα κλείνει το μάτι. Μιάδης. Κάς και πάλι έξω. Σιγούρης, τελειώνει ο χρόνος. Πούλης για τρίτη να βγάλει καμπίνη. Σομιάδης, πρώτη γόντου Προέδρου. Σιρνιώτης, περνάει την μπάλα στην Woodside. Πρόφυλος πιέστηκε, συγκράτησε, σπαεί, δεν προλαβαίνει, μια μου να βγαίνει για την Τζιβάνα. Σαρωμένο το πρώτο 5 λεπτό. Τα έχεις το σκορ στην 1 σε Τζιβανέους, στο κύκλο Τσιμπούρης. Παναφούτης. Ο Σμόμπουλ, φοβερό από
τον Φραγκούλη. Πόσο είναι? 7-6. Πάλι σπαΐς, έχει χώρο και το φατσόλι σαν άσταση. Έχει το κοσσάκι το φύλλο. Σαρούλας, περνάει παρά με την baseline, μισό λεάπ, άστοχο ριμπάουντ για τον Λάου. Αυτό είναι αυτό το Spiders, η team έξι στιγμής. Μόλις ένα τρίποντο από τον Φραγκούλη. Βγάλει ο Σπαΐς με 4 τρίτο χρό. Ωραίο το split out. Καλά θα από τον Σπυρόπουλο. Ούλας. Σπυρόπουλο. Πάλι από τον Ψηλό. Οι δύο ομάδες ξαναλέω στην τελευταία θέση ενός από τους πολύ δύσκολους ομίλους της development και το καλοκαίρι. Βούλης, Eurostep τελειώνει την φάση άστρα, βγαίνει ένα από τον Γιώργο. Καλώς τον Νικολάου. Drive του Ψηλού, απαντάει τον Ψωμιάδη, τον κερδίζει στον αέρα. Πάω και δύο βολές. Στον Πέμπο. Ο μόνος που είχε εξοχής από τα 6.75 μέχρι στο λεπτό μάτς και αγωγή για τους δε. Διάδης, για τρεις ο Μανώλης, το σίδερο το σιούτ, μπαν του Τσιμπούρη επιθετικό. Του πεις, έτσι τον Πάγκο και δίνει τη λύση. Πέντε σκόρερ ήδη για την Τζιμπάνα, πού είναι η σκοράρη. Ο Χαρούνας ο Χρήστος μόνο. Σπαΐς, Βρόπουλος, τον Νικολάου, κόβει στον Ιόντι, δεν πάει μπάλα σε εκείνον. Λοιπόν το στο ταμπλό, rebound από τον Τσιμπούρη. Λόμπα που περνάει, να το σκέ ο Χρήστος. Όλοι πλέον έχουν καταλάβει τον λογαριασμό τους. Το Μάτς 13-10. Συνέχεια στο Μάτς, τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. 13-10 το σκορ μπροστά οι Τζιβανέοι. Παρακούτης με φάσμα του μέσα στο χείρι rebound από τον πρόεδρο. Του πίσω το κόψο του Ψωμιάδη. Πρώτος θα πέφτει για τον έτερο πρόεδρο. Αυτό έχει όμως ο Μανώλης. Και αν το συνεχόμενο στο κόντος είναι το συμβάλλον που στέλνει διαφορά
καλύτερες στιγμές της μέχρι στιγμής. Θα είναι συμπίτη της Βάνα. Το μάτς στο πρώτο δεκάλεπτο είναι κοντά. Οι δύο ομάδες κυρίως από μέσα κόσμος και από κοντά βρίσκουν στόχο. Τώρα ο Σπυρόπουλος πετυχαίνει τον τέταρτο του πόντο από μέσα απόσταση. Και ο λεπτό Ρούλας σημαδεύει για τρεις, μπάλα δεν θα το πατήρει. Σημειώτης σταυρωθεί, drive προς το καλάθι. Goal foul. Και ο μισό λεπτό, ένα φάουλ από τη μία, ένα φάουλ από την άλλη. Τούπης. Ρούλας, έκανε το νόη, δίνει στον συνονόματο. Χρήσο Χρήστος, το σίδερο, το λιώνει ο χρόνος. Με φάουλ λίγο πριν την... Όλα δίκαια εκτός απλά, διαφωνώ. 17,5 ώρα για την Intercity. Κατέβα, Λάσο, κατέβα. 5-13 το σκόρ, το καλάθι κεφάλι του Σιρνιώτη. Χρήστο Σουτ, άσχημα ο Σπυρόπουλος. Δεύτερη περίοδο στο πίσω του Ζωφριάς. 15 όλα, ισοπαλία με το goal foul του Σιδιωτή. Αναγούλαψε προηγουμένως. Σημειάδης για 3. Όλα στο σίδερο. Σιδιωτής είναι πώς το πώς, αλλά δεν δικαιώθηκε. Μένει το 15 όλα. Όλα σαν να πω δολία, πρώτο καλάθι της δεύτερης περίοδου. Πάλι η Τζιβανέη Σεμιώτης προσπίθηκε ωραία, κέρδισε χώρο, δεν τελείωσε ούτε με την δεύτερη διφάση. Είναι εκτός. Στέρα, συνόμως παραγωγής. Φορά από το πλάι. Μπαρασκότης Σεμιώτης έχει χώρο, το παίρνει και το βάζει. Θα δούμε τι γίνεται στον όμιλο. Κασόνι στην κορυφή, Αίτσι με 9-0. Ακολουθεί η Βαλχάλα, οι Ντουα Ντίζερς, λάθος εδώ. Και στην δεύτερη τετράδα της ομάδας προκύνδου στα play-off είναι η λεγάμενη Chicago Trolls, η Ιντερσίτη και η Τζιβάνα. Ό,τι βλέπω εδώ, οι δύο ομάδες βρίσκονται πάνω-πάνω στην ζώνη του υποβασμού, λέγαμε το θυμά, τώρα δεν έχουν φτασμό, απλά δεν προβλούνται στα play-off. Μια συνεργασία εδώ, συνέχεια είναι άστοχος, δεύτερη ευκαιρία, έχουμε φάουλ. Οι δύο ομάδες που έλεγα, φυσικά ο Χούλς και η Καμπάνας βρίσκονται με ένα βαθμό λιγότερο από την Ιντερσίτη και δύο κάτω από την Τζιβάνα. Έχοντας λιγότερα παιχνίδια, έχουν ακόμα τρία να παίξουν. Αν η Τζιβάνα σήμερα νικήσει, θα είναι τους 13 βαθμούς και ανεβαίνει πάνω από τους Chicago Trolls, είναι στην έκτη θέση. Να από την άλλη, η Intercity φτάνει στους 14 και περνάει και τους λεγάμενους, έστω και παρολικά. Μικρόκοσμος και Κλειό είναι στις δύο τελευταίες θέσεις στη βαθμολογία, βλέπετε δεν προλαβαίνουν τίποτα. Σε δεύτερη βολή. Σιρνιώτης. Και τους 4 πόντους της Intercity στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου. Σομιάδης, Μπούρης, κερδίζει και εκείνος φάουλ και ελευθέρεται και εκείνος η γραμμή της ανατροπίας.
Εγώ δεν ξέρω πόσο ευχάριστο θα είναι για μια ομάδα όπως είναι Καζομπάκετς ή Γαλάτες να βρεθούν αντιμέτωποι είτε με την ομάδα που κατέκτησε την σημερινή development είτε με την Ιντερσίτη, η οποία έκανε ένα πολύ πολύ καλό σημερινό πρωτάθλημα. Και η δεύτερη βολή. Βέβαια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες, και η Ιντερσίτη και η Τζιβάνα, στο καλοκαιρινό έχουν αρκετά προβλήματα με τις αποστολές τους. Το έχω δει και εγώ ίδιος αυτό. Προσχωρήσω το δει και είναι με πολλές απουσίες, πολλές πεντάδες η Τζιβάνα. Η Ιντερσίτη ξεκίνησε καλά, είχε κόσμο στο φαγκό, αλλά όσο περνούσε καιρός λίγο οι τραυματισμοί, λίγο οι υποχρεώσεις του άφησαν και εκείνη στα ίδια και μετά. Πάστα στο Γιώργο Μαλαφούτης, πάστα στο Τζιμπούδη, πάουλ από το Σιμιώτη. Με πλάτη ο ψηλός, πάλι στον Γιώργο η μπάλα, προσπίση Σπαΐς από τις 45, όχι λοιπόν του Χαλτούπης. Μπούλης, Σιλιάδης, καλώς από την γωνία και πάει στα πόδια τον Παπασιμνό, τον κερδίζει Παγκούλης, κάνει την καταστροφή και ο Χρήστος λοιπόν του είναι την πάντα γίνει εκτός. Τσιγκούρης 5.59 το ημίχρονο. Τρίστο σούτο από την κορυφή. 23.19. Ακόμα να κρύβει για το Ιερσεβί. Τούπις στο drive. Παρόμοια κίνηση με προηγουμένους. Ακόμα ένα σκούπι για τον Χρήστο. Μόλις να το πάγω του Ιντερσίτη και καλά κάνει το 7-19 το σκορ. Αποστρέφει από το time out. Μέσω της άμυνας νομίζω η Τζιβάνα αποκτά ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας. Συν 8 για την ομάδα του Μανίκου Σιλιάδη. Καλές άμυνες, εφηδιασμοί και εύκολη πόντι στο ανοιχτό γήπεδο. Σπαεί στη γωνία, τρίποντο του Σιλιώτη. Μόνος του και όλοι τους. Έχει και τους 7 πόντους στην Ιντερσίτη. Τους 7-22. Τούπις. Λάει μπάλα. Άλλη στον Χαλτούπις, ίδια 2 στο στόχο. Το
27-24. Χαλτούπης έρχεται από τον πάγκο και πετύχει 6 πόντους. Ιδίως με περίοδο αυτή και δεύτερη στην προηγούμενη. Κολλάου προς τα μέσα, στο free rebound του Χαλτούπη. 29-22. Καρούλας, δάει φάουλ πάνω στο λιμάνο και βολές. Εδώ βλέπουμε. Βάρα άλλο ένα ρε πηγανή. Δεν θα δείξω. Άλλη μία πολύ για το μάλλον. Και αυτό έχει βάλει. Μία στις 2, 30-22. Στο μάτς 8. Σουτ, rebound πανελικό από τον Μανό. Εγώ σας επούρισε ένα φάουλ από την Τζιβάνα, 3 από την Ιντερσίτη, η οποία έχει ζωριστεί λίγο ψευτικά στα τελευταία λεπτά. Καρούλας, κατά από τζάπ, το σουτ άστοχο μαζεύει ο Σπαΐς και αφήνει στον Νικολάου. Συνεχίζουμε. 22-22. Ελπίζω να είναι καλά με τον Νικολάου. Ρόκλος, Παΐς, έκοψε. Σπέρξε από αυτά και με τα χέρια του Πιθαρούλα. Βάζω Τσιμπούρης. Πιθαρούλας, Σιμιών, είναι ονόματο θα λέω. Συνεχίζουμε. Πολύ καλή αδερφιά. Αλλά για να μην εκτεθώ, μένουμε στα σίγουρα. Σπαΐς. Κατσολιάς. Συμβαίνει για τρεις. Ωραίο νίκη. Ας το σημαίνω βασιλικός. Δεν ξέρω μετά το χειμώνα. Εγώ πρώτη φορά τον πετυχαίνω. Γράφει πάλι από την Κεφαλούλα. Ωραία ασίστ εδώ. Βρίσκος κάνει τους 6 πόντους, ηγείται της επιδικής δοκάνης του Ιβάνα στην περίοδο αυτή και στέλνει για πρώτη φορά τη διαφορά στους 10. Με τα 2-22. Ναι, μπάλα, βολές. Ξαναλέω, ο Σενιέντης είναι ο μόνος που έχει βρει το στόχο για την Intercity. Πέραν αυτού, οι φιλοξενούς έχουν βρει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα. Αν και οι επιθέσεις τους δεν είναι συνήθως κακές. Ξεβολή πολύ. Θα μάθουμε ο πρόεδρος αν μπει βολή. Δεν θα μπει, λοιπόν τον Κρυφαρούλα. Το 32-22 παραμένει. Και οι δύο ομάδες έχουν να δώσουν φάουλ, δεν ξέρω αν θα το επιλέξουν. Γιατί, ξαναλέω, δεν έχουν και πολλά από εμάς στο ρόστερ. Θα το σπάσα. Φιλιασμός, τώρα φάουλ που σπάει ψηλά. Μόλις θα είναι ο πρόεδρος
10ο μάτς, 51, δεύτερα για το ημίχρονο. Αδιαθετικό εν τέλει το φάουλ. Μέσα εδώ το πολιτικό Τσιγούρι. Μέσα και η δεύτερη. Για να δούμε με τι διαφορά θα κλείσει τη βάντα ημίχρονο. Άστα στο βάλετε του Καρουλάς. Θα βάζει γρήγορα ο Νικολάου. Συγκρινώ τη στριγμά του στα δεξιά. Αλλά ο ψηλός σπάει το double team και τελειώνει από δεξιά τη φάση. Ο Νικολάου, αστοχή, rebound από τον Εφραγούλη, 4, 2 χαλτούπις, 36-24, φινάλε ημιχρόνου. Δεύτερο ημιχρόνο εδώ στη Ζωφριά, 15 όλα το σκορ της πρώτης περίοδου, 21-9 το εμφυμένο σκορ της δεύτερης. Αστοχή ο Σιλιάς από τη γωνία. Τριβάνα κυρίως με όπλο το transition παιχνίδι έχει πτήσει μια καλή διαφορά. Έχει καλή άμυνα πέραν του Σιρνιώτη μέχρι τα πρώτα 9 λεπτά της περασμένης περίοδου. Δεν είχε σκοράρει κανένας από τον Ιντερσίτη. Ο Νικολάου ήταν μόνος που την συμπαρεσάρει στο τέλος. Το λέει για τον Γιώργο τον Παλαφούτη. Δεύτερη rebound του Ξενιάδη. 36-25. Πρώτο καλάθι της επανάληψης ήταν από τη γραμμή των βολών. Ξενιάδη μαζεύει για 3, το κάνει. Δεν προλαβαίνει ο Φραγκούλης. Σταυρόπουλη και πάλι ο Γιώργος από τη γωνία. Το χάνει rebound του Τσιμπούρη. Χωρίς καλά θα κυβάνα στο πρώτο λεπτό. Κρυσαρούλας αρχική από τη γωνία. Μαζεύει ο ίδιος πλευκό ξανά στην ίδια η μπάλα. Λέγει, κάνει drive αυτή τη φορά. Αυτή διαθμούστρα με τον Μπαλαφούτη για την Ιντερσιτή. Να ο Γιώργος πίσω επόμενη πόδια από τον πρόεδρο. Άχτυπος τώρα η μπάλα τον κύλησε. Λάου μάζεψε. Έτσι ο Γιώργος. Ωραία πίτες της Σιμιώτης. Κλείστηκε. Κιβάνα από ό,τι βλέπω δεν ήταν σουτ. Έτσι κλείσε προς τα μέσα. Αλλά αυτή τώρα είναι άχτυπος. Παραμένει το 36-27. Μπούρις από το σπίτι του, γιατί όχι, από το σούτ, λοιπόν του Σταυρόπουλου. Ένα τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο χωρίς καλά την Τιβάνα. Σταυρόπουλος δεν κάνει το 5-0. Θέλω να σου πω ότι αναπάντηκε από τα χέρια του Γιώργου του Μπαλαφούτη της Ξενής. Σαλούνας από τη γωνία. Ακόσου Καλίδης Παΐς. Λάου με πλάτη. Βγαίνει και αυτή τη φάση. 5-0.
τον Χρήστο. Πήγε για τρεις, περνάει και τον κλείνει ο Νικολάου. Κάνει νομιμότατα στο time out ο Ψωμιάδης. Πάμε τα ελληνικά. First time. Σιμπούδης, πάτσι γερά, το έχασε. Σιμιάδης μαζεύει και τελειώνει τη φάση. Σπάει το σερί ο πρόεδρος. Για περίπου 4 λεπτά από την ήταν η υπερδοχή. Σπαείς Σταυρόπουλος για 3, είναι άκρηπος 2, σε 10 τα οποία αν έμπαιναν θα είχαν μειώσει ακόμα περισσότερο την διαφορά. Το Μπαλαφούτης πριν ήταν άτυχος. 6 πόντους τώρα, σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού θα ήταν κρίσιμη, θα πήγαινε στους 3 πόντους το παιχνιδί. Μιάδης είναι άστοχος, λοιπόν του Νικολάου. Για τον Μπαλαφούτη να έρθει να πάρει την μπάλα, αυτό το παιχνιδί. Ο Σταυρόπουλος Παξούτης Τεγασίνο Νικολάου. Περνάει ανάποδα ο Γιώργος και αφήνει στον ψηλό. 6 δευτερόλεπτα. Σπαείς, έχουμε βήματα. Σηκώνεται για 2 και μπάλα έφυγε του καραφιού. Παγκούτης του ζητάει. Σπαεί στον Γιώργο. Είναι ο χρονός. Σπαεί φάουλ. Αυτό είναι το δεύτερο της Τζεβάνας. Μια φάρτα, μια αλλαγή. Μια φορά θα γίνει ο Μάνος, έβαλε το πάνω στην μπάλα, η οποία βγήκε εκτός εν τέλει από τον Σιρνιώτη, κατοχή περνάει στους Τζεβανέους. Το βάζει και αυτό. Πέμπτος του πόντος. Αυτός είναι που μέχρι στιγμής τραβάει το κοπί για τους γηπεδούχους, οι οποίοι το ξεκίνημα ήταν λίγο άστοχοι. Φούτης για 2, το σουτ πρόεδρο. Μπούρης έφτανε 27. Ζεβερίδη στο ριμπάου. Περιμένει. Time out, 43-29. Επιστρέφω από το time out, επαναφορά από την baseline για την Τζιβανά. Αυτό το shoot rebound από τον Μπαλαφούτη. Κάτω λιγότερο από 3 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Μέχρι στιγμής λιγότερο παραγωγική από άποψη score. 7-5 το επιμέρους. Δηλαδή του 21-9. Νομίζω η διαφορά είναι εμφανής. Παίρνει ο χρόνος, κλέψιμο από το Σταγκούλη, εφηδιασμός και καλά του παρά την επιστροφή του Νικολάου. Σαρταπέντε-29. Δύσκολο drive, καλά θα από τον υψηλό. Με τον Μπαλαφούτη, ξαναλέω, αυτοί που τραβούν το κουπί
την City. Αναπτύνει 31. Η άμυνα του Νικολάου, η μπαλά βγαίνει εκτός εν τέλει. Μπούρης, ένα σκριν, έχασε την μπάλα, κλέψιμο. Προωθημένη φάση στον Γιώργο, καλάθι, όχι. Τώρα εδώ έχει κάθε λόγο να είναι νευρισμένος. Τώρα αυτό είναι πολύ υπουλό που του έκανε. Να είμαστε δικαίοι. Άμα δεν λαβεί, δεν μπαίνει. Πάμε αλλαγή. Αλλαγή φάμε. Παλαφούτης, ωραίο Λέα, μπάλα δεν καταλήγει στο καλάφι. Να έχει αντικαταστήκα στο λεπτό. Μπούρης, Μπούλης, ωραία στο κόσμο του Μάνου. Καθαρούλας γυρνάει μια ραβέρσα, το κάνει ριμπόν του Νικολάου. Είχαμε στα τελευταία 52, 45-31 συν 14 για τη Ζιβάνα. Σημειώτης, Σταυρόπουλος, μαδεύει άστοχα, ριμπάουν ψηλά από το Φραγκούλι. Λογικά μια μεγάλη επίθεση τώρα από την Ζιβάνα και άλλη μια από την Δερσιτή με βάση τη θεωρία. Ψωμιάδη στα 4 δεύτερα, σημαδεύει άστοχα, ριμπάουν του Νικολάου. 18 δευτερόλεπτα, όλα στην διάθεση των Λευκών. Πάσα 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τελευταίο δεκάλεπτο στη Ζωφρέα, 9-7 του επιμέρους της τρίτης περίοδου. Ψωμιάδης έχει χώρο, το χάνει, ριμπάουντ του Σπαΐ. Αλλά στη γωνία, Σταυρόπουλος είναι άτυχος. Βάλα τώρα, έχει λίγο περίεργες διαθέσεις. Έχει πουλήσει στο μπάζερ τον Μανώλη και τώρα πουλάει και το Σταυρόπουλο. Κάτι γίνεται. Νιώθεις φάουλ και βολές. Στη δεύτερη, στο 32, σπαΐς, αστροφή από κοντά, κατεβάζει ο Τριμπούρης. Ο Μιώτης, ο οποίος ήταν άποντος στην περασμένη περίοδο, έχει τραβήξει το κουπί στο πρώτο ημίχρονο. Το Φραγκούλι χαμηλά για να μπορεί ξανά έχει στον Χαλτούπη η μπάλα. Άρχι του Χαλτούπη, δύσκολο Λέα, μάζευε. Μάζεψε ο ίδιος και ανανέωσε την επίθεση. Ο Πασιμινός τώρα. Σπαΐς. Ο Βαλεφρένο άφησε τον Παλαφούτη με σπάσιμο της μέσης. Αστοχή ο πρόεδρος. Λοιπόν, επιπτώ αυτή την φορά από τον Σπαΐ. Νιώτης. Αστοχή τον Σπαΐ. Λέει τώρα. Την Ιδερσίτη το σούπι είναι άσχημα στην Εθνοή. Καθαρίζει το αμυντικό ο Ψωμιάδης, κατεβάζει και οργανώνει ο Τσιμπούρης. Πάμε εδώ.
μαζεύει ο Μπαλαφούτης νότα το rebound του Σταυρόπουλου. Είναι εξεγόντως την μπάλα. Ένα φόλ από τη μία, ένα φόλ από την άλλη στα πρώτα 2,5 περίπου λεπτά. Ασφαλής η διαφορά της Τζιβάνα από τη δεύτερη περίοδο και μετά νομίζω δεν έχει απαιτηθεί σημαντικά. Η Διερσίτη κάνει καλές επιθέσεις αλλά έχει δυσκολία στο σκοράρισμα, είναι και άτυχη. Αυτό συμβαίνει και από τη μία και από την άλλη. Όσον αφορά τα τρίποτα, Βούφης αφήνει τον αντίπαλό του. Είστε ωραία, δεν βρήκε όμως την τελευταία πάση των Χάλιγκων Σπαΐ. Κούρισκόβι, εκείνον πάει μπάλα. Καλή ισορροπία στον αέρα, μπάλα πέφτει εδώ στο καλαθιού. Νιώτης, Σπαΐς, το ζήγησε, δεν ήθελε να το πάρει τελικά. Αφήσε τον Μπαλαφούτη, στο οποίο λέει τον καμπλό. Τρίποντο του Χαλτούφη, αδύναμο. Δύσκολη προσπάθεια, Γιώργος Μπαλαφούτης. 47-34. Μόλις ένα καλάθι από την Τζιβάνα και σε αυτή την περίοδο. Στα πρώτα 4,5 περίπου λεπτά. Όχι 4,5, 4. Δεν τις κλέβω. Όσο ο Χαρούλας. Καλή πάσα Σπαΐς. Αυτή επίσης στο Μπαλαφούτη. Σηκώνεται για 2 και το βάζει και αυτό ο Γιώργος. 47-36. Στον κάτω της Λιβανά Κούρης, υπάρχει από τον Σταυρόπουλο, γυρνάει, κάνει το split out. Τσομιάδης για 3. Όχι. Δεύτερο για τον Μανώλη. Αυτό το βάλει. Είναι 36. Για τον Τσιμπούρη ο οποίος θα βρίσκει τον κλέφτη. Έχουμε time out 50-36. Συνεχίζουμε. Στροφή από time out 50-36 το σκορ. 2 φάουλ από την Τζιβάνα, 1 από την Ιντερσιτή. Ο Χαρούλας, 2 μάνος, είναι αδύναμο το σούτ, ριμπάουντ σε μια αυτή. Η Ιντερσιτή έχει μπει καλύτερα τελευταία περίοδο. Στα δικά μου τα μάτια ξεκίνησε πιο καλά στα πρώτα λεπτά. Το τρίποντο θα έρθει από τον Γιώργο. Συνεχίζει την τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Από την άλλη το τρίποντο του Ψωμιάδη και οι δύο πόντους του Τζιμπούρη είναι αρκετοί για να διατηρήσουν τη διαφορά. Καλτούπης, χαμηλά η πάσα. Καλή κυκλοφορία, Κρυσταρούλας για 3, δεν απαντά, μαζεύει Σπαΐς. 39, Μπαλαφούτης, μπάλα βγαίνει από τα χέρια του, καλάθι από τον Σιβιώτη σε δεύτερο χρόνο. Κούρης, Τούκης, ξεχάζει γίνανε η μπάλα, 8 ευθόρλωτα, ζητάει ο Τσιμπούρης, την παίρνει, αλλά χάνει το
τρίποντο. Πούλης κατάφερε και έσωσε. 10-10 για την Τζιβάνα, η οποία ούτε τώρα θα βρίσκεται από τον Λεκτιμπούρη. Είναι το συνεχόμενο από την Λιγορυμπάουλ. Τζιμπούρης από το σπίτι του, όχι. Ακόμα ένα τέταρτο. Καλάθι μετά από ώρα για τον Ευαντουπιού. Πόσο να χάσει η Τζιβάνα. Σταυρόπουλο. Αλαφούτης. Ας πω γιατί είσαι ο πρόεδρος. Ξαναλέω, σε γενική βαθμολογία η Γιαστά βγαίνει καλύτερα στην τελευταία περίοδο. Η Βάνα την εντοπίζει αρκετά προβλήματα και αμυντικά και επιθετικά. Αυτό που την κρατάει είναι τα επιθετικά rebound νομίζω και η Κάβα που έχει χτίσει τα προηγούμενα δεκάλεπτα. 13. Έχει δει και σκορ. Τσιμπούτη Ψωμιάδης και ο Χαλτούπης για να μην είμαστε άδικοι. Αυτός ο Φραγκούλης. Μετράει πλέον και η κούραση και η δέση και όλα. Δεν είναι στην εξίσωση. Πάσα κλέβει ο Χαρούλας. 10 δεύτερα φάουλ από τον Μπαλαφούτη. Καθολούτα 7. Λιώνει ο πρόεδρος, ο Μπούρης. Θα σηκωθεί ένα ρηματάκι μέσα από το τρίποντο και η μπάλα θα μου κάνει το χατήρι. 54-41. Λάου. Λάθη, γυρνάει. Καλάθη και φάουλ. Έτερο, τέταρτο λεπτά, Τραγκούλης, δεν είναι πρόεδρος, Καλτούπης θα σηκωθεί, φάουλ από τον Φάνητο Σπαΐ, πάνω σε προσπάθεια. Ακόμα ένα στο ρολόι. Σε δεύτερη. Βαρέα παλμάκια μόνο στο Μαντονίζ, δεν είναι και κανείς στον μπάγκο. Αλλά σαν σωστός πρόεδρος, εμψυχώνει την ομάδα. Σε τρίτη. Αυτό το rebound.
Από το σπίτι του, όχι, μαζεύει ο Νικολάου, κάπου εδώ νομίζω πέφτει τελούς. Κυρίκο 43-45. Κυρίκο. 45. Τέλος παιχνιδιού, στο κοιλά, στους 10 το παιχνίδι, 55-45, τέταρτη νίκη για την Τζιβάνα. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.